Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, είμαι ο Νίκος Αναγνωστόπουλος και είμαι ηθοποιός. Αν ανακαλύψατε τώρα το κανάλι μου, πατήστε subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επεισόδια που θα ακολουθήσουν. Κάθε Παρασκευή θα ανεβάζω καινούργιο επεισόδιο. Στο σημερινό vlog έχω παρέα μου το Χάρι Μπονάνο που το γνωρίσαμε μέσα από το MasterChef και αν δεν θυμάστε ποιος είναι, είναι αυτός. Με το Χάρη βρεθήκαμε στο backstage του teaser που ετοιμάζει για το Athens Street Food Festival. Μας μίλησε για τα μελλοντικά του σχέδια, για το πώς είναι η ζωή μετά το παιχνίδι και για το μαγαζί του που βρίσκεται στον Πειραιά. Σε αυτό το σημείο θέλω πολύ να ευχαριστήσω το χορηγό μου το Peace of Mind Cafe που βρίσκεται στην πλατεία Ημιτού. Αλλά πάμε γρήγορα να δούμε το σημερινό vlog επεισόδιο με το Χάρη. Γεια σας παιδιά, σήμερα το σημερινό vlog είναι αφιερωμένο στο Χάρι Μπονάνο με τον οποίο θα πάμε να κάνουμε το teaser για το Street Food Festival εδώ μαζί με το crew Kelly Δημητριάδη, Αντζέλικα και... Τώρα πάμε και λίγο στο Χάρι Μπονάνο. Και θα αρχίσουμε εκεί το teaser. Θα ξεκινήσουμε το teaser για το Athens Street Food Festival, για τη συμμετοχή του εκεί. Και μετά θα πάμε. Και μετά θα πάμε στο αμαξοστάσιο που θα γίνει το κανονικό φεστιβάλ για να μπορέσουμε να τελειώσουμε το teaser εκεί. Με skate. Τι έχεις βάλει, για πες. Ένα σιρόπι με χοϊζίν που φτιάχνω, σόγια, μέλι, μαύρο σκόρτο, λέμε, γραφή, κάλυσο. Πες πολύ γρήγορα ρε φίλε, δεν τα πιάσα. Δεν τα πιάσεις. Για πες πάλι. Ένα σιρόπι. Έχεις βάλει κάποιον στο παρελί. Έχω. Έχεις βάλει κάποιον στο παρελί. Στο μαύρο. Σιρόπι. Ναι. Σόγιας με χοϊζίν, μέλι, μαύρο σκόρτο, γλυκάνισο, λεμονγκράς, χυμάρι, πανσετούλα. Το γνωστό pork belly. Σεβίτσε χταπόδι, καραμελωμένα κρεμμύδια, φύτρες ίσο και λίγο chives. Και αυτό θα είναι το βασικό... Αυτό θα είναι το new extreme plate του Athens Street Food Festival. Πώς το βλέπεις? Θα το τρώγες? Θα το τρώγες. Θα πλήρωνες... Πόσο, 10 ευρώ? Ναι. Κάτσε, χταπόδι έχει μέσα. Εντάξει ρε φίλε, δεν το ξέρω εγώ τι έχει μέσα όμως. Δεν το γράφει το μενού. Δεν σου λέω ποτέ. Όχι, εντάξει. 10 ευρώ, έτσι. Θα το πλήρωνε. Ναι, και μετά θα τρώω τίποτα άλλο. Θα σου πει 10 ευρώ και πάτε. Τι είσαι αναστέλλι, εδώ. Έδινε 10 ευρώ για αυτό, Κέλλη. Ναι. Εσύ όχι. Ναι, ρε, εννοείται. Είπε, ναι, το είπα, δώσουμε 10 ευρώ και φάτο. Α, ωραία, εντάξει, λογικό. Δεν είναι και λίγο λαϊμάκι να στάξει μέσα, άμα θε. Κατάλαβε γιατί είναι ωραίο. Το λαϊμάκι, να το τρώ. Το τρώω το λαϊμάκι. Το λαϊμάκι είναι.
Ξύλα τη ζωή. Αρχίζει η φάση, άντε πάμε λίγο να ξυπνάμε! Πού είναι? Πάμε τώρα πρώτη λήψη, παιδιά, για το τιζεράκι. Για το? Τιζεράκι. Έτσι. Ωραία. Μπορούμε να παίξουμε και ένα από το... Πώς αισθάνεσαι? Δεν είναι. Εγώ είμαι τροπαλό παιδί. Να το ξέρεις. Όχι εμένα, γιατί θα με αληθωρώσω. Εδώ. Πήγαινε, σπρώξε αριστερά, δεξιά και παίρνει. Θα σπρώξει και θα πηδήξει. Θα σπρώξει τον κόσμο. Δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι. Τι έγινε. Κάνουμε γύρισμα. Έπειες καλά. Δεν ήταν αυτό. Δεν το νιώσε, είδες. Δεν το νιώσε, δε. Θα πέδεξα από πάνω, σαρά. Μισό λεπτά. Γεια σας, παιδιά. Είμαστε εδώ με τον Χάρη στο backstage για το teaser που κάνει για το Street Food Festival. Για το Street Athens Food. Greek Athens Street. Athens Street Food Festival. Ναι. Αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, φίλε. Athens Street Food Festival. Πες το γρήγορα. Athens Street Food Festival. Πιο γρήγορα. Δεν μπορώ. Να σου πω, τι γίνεται, πώς πάει η ζωή σου μετά το παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι έχει αλλάξει. Ναι. Έχει πάρει μια ρότα, μια έτσι, μια έτσι. Είναι η εξέλιξη που θες να προχωρήσεις, να συνεχίσεις. Επαγγελματικά. Επαγγελματικά, να μαζέψεις πράγματα γύρω σου και μετά το άνοιγμα και λίγο πιο κάτω. Χάρη που έγινε από pop-up, πήρε την βάση του και την πινέζα του, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Και αυτός ο δρόμος είναι. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Είναι ο πεζόδρομος Μυραρχίας Κυρίου Πολυτεχνείου στο κέντρο του Πειραιά. Και θα σε βρούμε εδώ, Χάρη Απ το μαγαζί. Χάρη Απ Street Food Resto. Έχεις να ρωτήσει ποτέ γιατί λέγεται έτσι το μαγαζί? Όχι. Street food resto. Rest, άστο. Όχι άστο, resto. Πάρτο. Ξεκούραση, rest, από το rest. Ω, resto, restaurant. Εστιατορικές γεύσεις σε street food εκδοχής. Δεν είμαι καλός αυτά. Ούτε εγώ. Μελλοντικά σχέδια, θες να σου πάνε όλα καλά με το μαγαζί? Σίγουρα θέλω να πάνε όλα καλά. Υγεία να έχουμε για να δούμε πάνω απ' όλα και συντολή. Ευχαριστώ πολύ. Μελλοντικά σχέδια, κοίταξε να δεις. Σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει το Street Food Festival. Ταυτόχρονα θα δουλεύει και το μαγαζί. Σου αρέσουν τα φεστιβάλ, είναι μόνο? Κοίταξε να δεις. Το πρώτο ξεκίνησε από το φεστιβάλ. Διότι ήθελα να γνωρίσω τον κόσμο, να με γνωρίσω τον κόσμο, να δώσω το φαγητό μου, να το φάει. Yeah. Είναι η αναγνώριση γεύσεων, αναμνήσεων. Το φαγητό αυτό είναι για μένα. Απλά είναι ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Δηλαδή, όποιος το κάνει και θέλει να προχωρήσει, ξέρει ότι σταματάνε πράγματα. Είναι αναγκαίο κακό. Δηλαδή, πώς το, τι αναγκαίο κάνει? Όταν θες να προχωρήσεις τη μαγειρική και να κάνεις παραπάνω, δηλαδή η βάση σου να μην μένει στάσιμος, να προχωράς, να συνεχίζεις, να ανακαλύπτεις γεύσεις, να προχωράς, να κάνεις ταξίδια. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν μπορείς να έχεις παραπάνω πράγματα. Δεν μπορείς να σου πω παραπάνω. Είσαι στην επαγγελματική σου κατάρτιση αυτό που είσαι. Και τέλος. Το MasterChef σου άνοιξε πόρτες, σου διευκόλυνε κάποια πράγματα στη ζωή σου? Να σου πω την αλήθεια, το Μάστερ με βοήθησε να τα βρω με τον εαυτό μου λόγω του εγκλισμού. Ναι. Γιατί ήμασταν αρκετό καιρό μέσα, γιατί έφυγα και μια εβδομάδα πριν το τελικό. Οπότε με βοήθησε να το βρω με τον εαυτό μου λόγω μη επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Με βοήθησε να καταλάβω ότι πραγματικά μου αρέσει αυτή η δουλειά. Αν και την έκανα. Και πίσω μας είναι το μαγαζί, ε! Πίσω μας είναι το μαγαζί. Ναι. Σήμερα είμαστε κλειστά, κάνουμε το γύρισμα. Πώς το βλέπεις, καλά πάει? Καλά πάει. Έχει πολύ τρέξιμο. Να πούμε ότι το γύρισμα για το teaser τρέχει πάρα πολύ. Περνάει εμπόδια, κάνει το παρκουρίστα. Και καλά έχει αργήσει, το concept είναι ότι έχει αργήσει να πάει στο φεστιβάλ. Και θα πάω. Θα πάω, θα το δούμε αυτό. Εδώ είμαστε στο Γκάζι. Και εδώ είναι το αμαξοστάσιο που θα γίνει το φεστιβάλ. Το Athens Street Food Festival. Los loros más bien.
Τι λες? Τι λες? Φίλε, άκου εδώ. Είναι το Athens Street είναι, Food Festival. Ο δικός σου χώρος που είναι? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Εδώ είναι ο χώρος που λέτε που θα γίνει το φεστιβάλ, το αμαξοστάσιο. Καλά σκάβω αυτό και το παρατάω αυτό και πέτω μέσα. Πάμε γιατί βρέχει ψυχαλής, παιδιά. Πάμε ψυχαλής, βρέχει. Λοιπόν, ξεκινάμε, θα πάμε πίσω στο κενό, έτσι ώστε να κάνουμε μια γωνία, λέω. Μετά θα ανέβει. Οχ, 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 γρήγορα. Και τρέχουνε όλοι. Παιδιά, δεν ξέρω άμα φαίνεται, αλλά ρίχνει χαλάζι. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Αφού παίξει με ράδι την κάμερα, φαίνονται γελινά. Παίξει με νερά, κολόνια με Περιμένουμε στο Athens Street Food Festival 2019. Που θα γίνει, τι ημερομηνίες? 10, 11, 12, 17, 18, 19, 26, 27, 28. Πολιά μου στάσεις φαντάζει. Του μήνα, έτσι. Του μήνα Μαΐου. Ωραία. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε να δοκιμάσετε μοναδικές γεύσεις. Πού? Δεν βλέπετε πάντα από μη καταπιέσεις άλλο. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε και ένα subscribe και like και πατήστε και το καμπανάκι και να μην χάσετε κανένα βίντεο που ακολουθεί. Φιλιά!